Λοιπόν, μέχρι να φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Ντεγκόλ, ο Κώστα Αλατζά θα μα περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα στην κορυφωσή τη η μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση. Η γαλάζια πατρίδα, Κώστα. Όπω πληροφορούμαστε, Νίκη, τι τελευταίε ώρε έχουν αναπτυχθεί στο Αιγαίο συνολικά 35 πλοία και 2 υποβρύχια. Τα 25 εξ αυτών, τα 25 πλοία έχουν αναπτυχθεί στο Βόρειο Αιγαίο μαζί με το ένα υποβρύχιο, ενώ το δεύτερο υποβρύχιο με τα υπόλοιπα 10 πλοία έχουν αναπτυχθεί στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για κορβέτες, φρεγάτες, πυραυλακάτους και βοηθητικά πλοία που έχει αναπτύξει το τουρκικό στόλο τι τελευταίε ώρε. Εννοείται ότι οι κινήσει του τουρκικού στόλου παρακολουθούνται από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία mm. η άσκηση, διότι είναι μια προγραμματισμένη άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό που, μένουν να δουν, που θέλουν να δουν οι επιτελεί του ελληνικού πενταγώνου είναι αν θα κάνουν πράξη τι ε, ε, ανακοινώσει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας για αυτή την ε, άσκηση. Αν τελικώς δηλαδή η Άγκυρα θα βγάλει 87 α, πλοία στο Αιγαίο όπως είχε ανακοινώσει πριν από μερικές ημέρες. Η άσκηση ολοκληρώνεται σε μία εβδομάδα από τώρα ναι. στις 8 του, ε, του μηνός.